Το Ισλαμικό κράτος δείχνει για τις πολύ νεκρές τρομοκρατικές επιθέσεις στη Σρι Λάνκα ο πρωθυπουργός της χώρας, λίγες ώρες αφότου η οργάνωση προχώρησαν στην ανάληψη ευθύνης μέσω του ειδησιογραφικού πρακτορείου ΑΜΑΚ. Οι αρχές της Σρι Λάνκα αναζητούν τώρα στοιχεία για πολίτες της χώρας που έγιναν μαχητές του Τζιχάντ και επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Ο πρωθυπουργός της Σρι Λάνκα βρέθηκε σε έναν από τους τόπους της τραγωδίας στην εκκλησία του Αγίου Σεβαστιανού στον Εγκόμπο. Είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν διασυνδέσεις με το εξωτερικό και υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία γι' αυτό. Υπήρχε άλλωστε η υπόνοια για διασυνδέσεις με την οργάνωση. Η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα δέχεται κριτική για το γεγονός ότι δεν αξιοποίησε τις πληροφορίες. Είχαν προειδοποιήσει για σχέδιο τρομοκρατικών επιθέσεων εσωτερικό έγγραφο με ημερομηνία 11 Απριλίου που περιελάμβανε ονόματα και διευθύνσεις προσώπων που συνδέονται με την οργάνωση είχε δοθεί στην κυβέρνηση της Σρι Λάνκα. Έγιναν 40 συλλήψεις μέσα σε 48 ώρες μετά την επίθεση, οπότε γνώριζαν πού να αναζητήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Το ερώτημα όμως είναι γιατί αυτές οι πληροφορίες δεν ελήφθησαν.